Και αν εχθές ένας άνθρωπος που σε στήριζε εκεί πάνω, θα κοιτάξει ποια ήταν. Εντάξει. Μαλακίες, εντάξει, οκ. Μα τι σε είπα τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ προσπαθώ. Μα δεν καταλαβαίνεις γιατί στενοχωρήθηκα, αυτό με πειράζει. Που δεν κατάλαβες γιατί στενοχωρήθηκα. Και έχεις βγάλει ένα τελείως λανθασμένο συμπέρασμα και μου το κοπανάς από χθες και μου λες, μα γιατί το πήρες τόσο βαριά. Εντάξει. Όταν το νιώθεις, θα με καταλάβεις. Μόνο εσύ είπα και με γκάλισες μόνο εσύ γεωθέμης. Εγώ εδώ μέσα και ο Νικόλας που ήρθε μετά. Νομίζω θα χαζέψω λίγο. Και τη Ραΐσα. Ποιος ήρθε τη στιγμή που εγώ στεναχωρήθηκα όταν βγήκε. Ποιος άνθρωπος ένιωσε ότι έμεινα μόνη μου. Εσύ. Και έφερες και το θέμα. Αυτό με πείραξε περισσότερο. Ποιο. Που δεν ήρθανε όλοι, έπρεπε όλοι να πούνε κάτι, Ανούλα. Άρα, Ανούλα, δεν πειράζει, είμαι στεναχωρητή. Αν μου το λέγανε εμένα, δεν θα είχα στεναχωρηθεί. Ναι. Εντάξει. Ναι. Είμαστε 17 άτομα και ένα άτομο σίγουρα θα έμεινα απ' έξω, σωστά. Ναι, ναι. Δεν είμαστε 17, είναι μονός αριθμός. Ναι. Ποιο είναι το σωστό, όμως, να δείξεις τον άλλο την αγάπη σου και όχι αδιαφορία, γιατί μιλάμε για μια ασυλία, για μιλάμε για ένα παιχνίδι αγάπη. Και μόνο εσύ ήρθες. Ναι. Αφροδίτη και έφερε στο θέμα. Θα σου πω, άκουσε με, δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Εντάξει, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Ήταν αυτό που θα ήθελα να νιώσω καλά. Αυτό και το θέτεις πάρα πολύ όμορφα. Αυτό που θα ήθελα να νιώσω καλά. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Και μου λέει η Χριστίνα, και προσπαθώ να σου εξηγήσω, Χριστίνα, μ' αγάπη γλυκιά. Δεν με πείραξε το γεγονός ότι πάντα θα έμενε ένας έξω. Ναι. Με πείραξε ότι ήσασταν εκεί πάνω, ήσασταν εδώ μέσα, πήγατε εκεί πάνω. Και κάτι ενδιαφέρει μόνο να φροντίσει με το θέμα και ήρθε και να κόψει. Γιατί είναι ένα παιχνίδι. Όχι. Από τη δικιά σου πλευρά το καταλαβαίνω. Δεν είναι παιχνίδι για μένα. Μα δεν είναι παιχνίδι. Άκουσε με. Αγάπη μου, δεν είναι παιχνίδι. Όχι, όχι. Όχι. Είναι όμως. Τι θέλει.